Εδώ με τον Κώστα το Τζέλα από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, από τον Αγροτικό Σύλλογο Παλαμά, από το ΣΤΕΚ Πλημμυροπαθών Παλαμά. Συγκεντρώνουν υλικά, τρόφιμα και ρουχισμό πλέον, σπίτι το σπίτι, βάρκα τη βάρκα στην κυριολεξία. Από την πρώτη στιγμή, τι χρειάζεται ο κόσμος? Ο κόσμος αυτή τη στιγμή χρειάζεται και τρόφιμα και νερό. Πρέπει επιγόντως να έχουμε νερό στα σπίτια μας, γιατί θα πάθουμε, θα αρρωστήσουμε. Όπως και πρέπει να φύγουν όλα τα ψόφια, όλα τα πνιγμένα ζώα, είτε μέσα στην Κωμόπολη του Παλαμά, είτε περιμετρικά με τα πρόβατα και τις αγελάδες. Μέσα υπάρχουν και κότες, οι οποίες έχουν πνιγεί και είναι μια αιστεία μόλυνσης. Πρέπει άμεσα αυτά να γίνουν. Πρέπει χρειάζεται να καθαριστούν. Χρειάζεται, χρειάζεται παρέμβαση, αν είναι δυνατόν, από χθες, όχι από σήμερα. Από χθες. Αυτά πρέπει να γίνουν. Από εκεί και πέρα πρέπει άμεσα να έρθει το κράτος, η πολιτεία, οργανωμένα πλέον και να δώσει κρεβάτια, γιατί δεν υπάρχει κόσμος χωρίς κρεβάτια. Στον Παλαμά είναι πάρα πολύ ο κόσμος που δεν έχει σπίτι, δεν έχει στρώματα, δεν έχει κρεβάτια, δεν μπορεί να μπει μέσα. Εμείς, επειδή ήρθαν οι οικοδόμοι από το Συνδικάτο Οικοδόμων στην Αθήνα, γύρω στα 60 άτομα και βοηθάνε και αδειάζουμε τα σπίτια από όλα τα βρεγμένα πράγματα για να μπορέσει να καθαρίσει, να στεγνώσει, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να μείνουν. Είναι πάρα πολύ ο πληθυσμός. Θέλουμε και άλλο κόσμο. Δεν φτάνουν 60 άτομα. Ο Παλαμάς αυτή τη στιγμή για να χρειαστεί θέλει περίπου 2.000 κόσμο για να έρθει μέσα να βοηθήσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους εθελοντές από όλη την Ελλάδα που στέλνουν πράγματα, που ήρθαν οι οικοδόμοι εδώ, που ήρθαν γιατροί εδώ, νοσηλευτές. Όσοι βοηθούν, τους ευχαριστούμε. Αλλά πρέπει και το κράτος, όχι μόνο εθελοντικά εμείς να κάνουμε, πρέπει και το κράτος άμεσα να δώσει και αποζημιώσεις και χρήματα και βέβαια να φροντίσει, έτσι ώστε ο κόσμος να μπορεί να κοιμάται στεγνά το βράδυ. Πήρατε αυτή την πρωτοβουλία να βοηθήσετε. Γιατί δεν υπήρχε κάτι εδώ έτσι σαν συντονισμός? Βλέπουμε λίγο τα πράγματα συντόνιστα, κάπως δεν είναι στην κατάσταση. Εάν υπήρχε συντονισμός, πρώτον δεν θα είχαμε τόσα νερά εδώ και δεύτερον δεν θα κινδύνευε ο Παλαμάς να πνιγούν άνθρωποι. Ναι. Άρα αυτά ήταν θέμα συντονισμού. Δεν υπήρχε ούτε συντονισμός. Δυστυχώς, εμείς εθελοντικά και πάντα και σαν Αγροτικό Σύλλογος και σαν Ομοσπονδία, πάντα παίρνουμε τέτοιες πρωτοβουλίες όπου χρειάζεται και όπου μπορούμε. Και βέβαια, μακάρι σε φυσικές καταστροφές τέτοιες, σε εγκλήματα μάλλον που οδηγούν σε καταστροφές, να μην χρειάζονταν να παίρνουμε πρωτοβουλία. Αλλά αναγκαστικά σίγουρα θα είμαστε στον πρώτο τέτοιο του αγώνα, πάντα για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Και εμένα το σπίτι μου αυτή τη στιγμή είναι πνιγμένο. Τα έχω αφήσει για να έρθω εδώ να βοηθήσω, να συντονίσω όσο μπορώ, όπως και όλα τα παιδιά στον Αγροτικό Σύλλογο και όλοι οι εθελοντές που είναι εδώ, για να βοηθήσουμε. Έχουμε αφήσει τα δικά μας σπίτια για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο όσο μπορούμε και με όλη βέβαια την προσφορά που μας δίνουν παντού, από άκρη σε άκρη της Ελλάδας, που έρχονται εδώ και μας φέρνουν πράγματα. Τι έφτιαξε, γιατί φτάσαμε εδώ? Κοιτάξτε να δείτε, για να φτάσουμε στο τι έφτιαξε και τι μπορούσε να γίνει, πρέπει να γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω. Το 1994 έγινε η πρώτη πλημμύρα στη μεταμόρφωση. Είπαν τότε δεν θα ξαναγίνει. Δυστυχώς δεν έγινε κανένα έργο, ουσιώδες έργο. Το 2000, πριν τρία χρόνια που έγινε ο Ιαννός, το 20, πάλι μας είπαν ότι όλα θα λυθούν. Τελικά δεν έγινε τίποτα. Δεν έγιναν τα φράγματα στα ορεινά. Δεν καθαρίστηκαν τα ποτάμια ως κάτω. Κινδυνεύει αυτή τη στιγμή η Λάρισα. Γιατί? Γιατί από τα κάτω το ποτάμι δεν έχει καθαριστεί όλο. Καθαρίστηκε εκεί που θέλανε. Για να φαίνεται, όπως έγινε και εδώ στους παραπόταμους του Πηνιού, που καθαρίστηκαν σε ορισμένα σημεία. Είναι λογικό και επόμενο, αν λειτουργούν έτσι, τα νερά όταν πέφτουν πολλά, δεν ξέρω αν ήταν η ποσότητα μεγάλη τόσο που λένε ή ήταν η μικρότερη, αλλά σίγουρα όλο το νερό αυτό, όταν βρίσκει μπροστά να μην φύγει, τότε σπάει και μπαίνει στον κάμπο. Πλημμύρισαν το 2023 τον κάμπο και πριν ένα μήνα δεν είχαμε νερό να ποτίσουμε τα χωράφια μας. Και το χρόνο δεν θα έχουμε νερό πάλι να ποτίσουμε. Είναι τραγικό, αυτό είναι η πολιτική που εφαρμόζεται δυστυχώς τα τελευταία χρόνια. Είναι η πολιτική του κέρδους που έχουν την ανθρώπινη ζωή δυστυχώς όχι ως προτεραιότητα, αλλά ως σημείο για να κερδίσουν περισσότερα πράγματα. Αυτό εμείς είμαστε εντελώς αντίθετοι και θα συνεχίσουμε να το πολεμάμε.